Και είδατε τι έγινε στο τέλος. Έτσι, ναι. Κατσουράνης, ένα σούτ από πολύ μακριά. Είχε δει τον τερματοφύλακα της Νιγηρίας, τον Ενγιάμα. Πέντε Νιγηριανοί μπροστά. Εκτελέστηκε το φάουλ από τον Ούτσε. Πέρασε η μπάλα. Όχι. Όχι πάλι τέτοιο γκολ. Όχι πάλι τέτοιο γκολ. Όχι, όχι πάλι τέτοιο γκολ. Κοιτάξτε εδώ. Περνάει η μπάλα από όλους. Σοβαρότατη ευθύνη του Τζόρμπα εδώ. Όχι, όχι. Οι παίκτες εθνικής ομάδος. Έρχεται η μπάλα στην περιοχή. Ναι, ο Κυριάκος πήρε την κεφαλιά. Δεν ξέρω αν είναι out ή corner. Έγινε μια φάση και βγήκε. Corner λοιπόν από τον Καρακούνη. Κεφαλιά από τον Κυριάκο και πάλι out. Το πλάγιο out για την ελληνική ομάδα. Εκεί πάει. Νομίζω ότι υπάρχει χτύπημα εκτός φάσεως εκεί. Από την πλευρά του Καΐτα. Αν πρόλαβα να δω καλά. Κόκκινη, μπράβο. Μένει με 10 παίκτες η Νιγηρία από ένα βλακώδες χτύπημα του Καΐτα. Ο Τωροσίδης την αφήνει να περάσει. Βέβαια, του βγάλε το πόδι, του βγάλε τη σκαριά. Βέβαια και ο Τωροσίδης πολύ έξυπνα έπεσε. Και βέβαια, του βγάλε τη σκαριά. Παπασταθόπουλος. Όλοι οι Νιγηριανοί πίσω από την μπάλα. Έγινε η σέντρα. Έρχεται ο Τωροσίδης στην κεφάλια. Λίγο ήθελε. Τρεις παίχτες για πρώτη φορά μέσα στην περιοχή. Έγινε η σέντρα. Πέρασε προς τα πίσω. Δεν ξέρω αν είναι out corner. Ας πρέπει να τον δει κάποιος. Ο Κατσουράνης. Ένας Αλπικίδης. Όχι, χάνεται. Όχι, μεγάλη ευκαιρία. Την έβγαλε ο Νγιάμα. Παραλίγο να βάλουμε το πρώτο μας γκολ σε Μουντιάλ. Κρίμα. Εδώ θα ισοφαρίζαμε. Η σέντρα από το Βίντρα. Και τελικά είναι corner από τον Νγιάμα. 31 λεπτό είναι τις καθυστερήσεις. Πέρασε η μπάλα σου του Κατσουράνη out. Έξι παίχτες στην μεγάλη περιοχή. Χαμηλά πάλι. Πρώτο δοκάρι Σαμαράς. Όχι! Δεν τη βρήκε γεμάτα την μπάλα. Γιώλης. Για τον Κατσουράνη έκανε το κοντρόλ. Ήταν καλό. Να ο Σαλπικίδης στο σου την κόντρα. Γκολ! Γκολ! Το βάλαμε! Είναι το πρώτο goal. Στο Μουντιάλ. Το έβαλε ο Δημήτρης ο Σαλπικίδης. Στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Δείτε και πάλι την μπάλα. Σοφαρίζουμε στο 44. Κατσουράνης πολύ ό,τι καλή πάσα φανταστικό, βέβαια. Φανταστικό και φανταστικό κοντρόλ. Στρώσιμο και κάτω. Είπαμε να βάλουμε γκολ στο ημίχρονο και το πετύχαμε. Αυτό είναι το μυστικό, να κυκλοφορήσουμε την μπάλα σωστά. Πάμε λοιπόν. Δεύτερο ημίχρονο. Έτοιμος για τη σέντρα. Είναι μόνο στον Γκέκας. Ήρθε και ο Καραγκούνης. Κεφάλια out. Καλή φάση. Προσοχή θέλει ο Βίντρα εκεί. Είναι και ο Σαλπικίδης για την βοήθεια. Δεύτερο δοκάρι Τζόρπας. Ευτυχώς. Κάνει κίνηση ο Σαλπικίδης. Μακρινό σου του Καραγκούνη out. Δεν ήταν κακή η σκέψη. Είμαστε στη μεγάλη περιοχή. Νέα σέντρα από τον Καραγκούνη. Πέρασε η μπάλα στον Κυριάκο. Κεφαλιά τη μάζεψε ο Ενγιάμα. Ο Λουκάς Βίντρα που κάνει το γέμισμα. Δεν ακολούθησε γρήγορα τώρα. Στην Ελλάδα. Και όχι! Όχι φάνη! Όχι! Φοβερή ευκαιρία. Και τώρα θα κινδυνεύσουμε να φάμε γκολ. Ο Θεός να μας βοηθήσει εδώ στην αντεπίθεση. Ο Αγεκμπένη δυστυχώς. Το έβγαλε ο Τζόρβας. Φοβερό. Θα πάθουμε έφραγμα με αυτά που γίνονται. Αλπικίδης βέβαια είναι μόνοι τους οι δυο τους με τρεις. Έγινε η σέντρα προς τον Γκέκα και παλιά κόντρα. Κόρνερ τελευταία στιγμή. Πέντε παίχτες μέσα στην περιοχή. Χαμηλά το κόρνερ για το Σαλπικίδη. Έγινε η σέντρα τώρα. Σαμαράς κεφάλια. Όχι! Πέντε παίχτες στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται η μπάλα. Σαμαράς δεν έκανε την κεφάλια μάλλον. Γιώλης, για να δούμε το σουτ. Το έχει ο Αλέξης. Το έκανε χαμηλό. Έφυγε η μπάλα. Έδωσε. Ναι, μετράει το γκολ. Κανονικά μετράει από τον Βασίλη τον Ρωσίδη. Πήγε ο Καραγκούνης και τα λέει με τον Ρεχάιντελ. Φοβερές στιγμές για την εθνική ομάδα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εδώ στο Bloemfontein. Καραγκούνης φέρνει την μπάλα στο δεξί. Έκανε το σουτ. Πέρασε η μπάλα. Γιακούμπου. Προσοχή εδώ στο αριστερό. Έγινε το σουτ out. Ευτυχώς. Τον Καραγκούνη πρώτα να φέρει την μπάλα στο δεξί. Να το ξανακάνει το σουτ. Έφυγε η μπάλα πάλι. Γκέκας. Έφυγε πλάγια, ο Γκέκας δεν έχει υποστήριξη. Κόρνερ, δεν πειράζει, μια χαρά. Καραγκούνης, έτοιμος για τη σέντρα. Την έκανε, είναι καλή. Κατσουράνης, πέρασε η μπάλα. Σαμαράς, Κυριάκος out. Στάθηκε όρθιος. Έκανε σουτ χαμηλό, πέρασε η μπάλα out. Νίνης, τρίπλα. Καραγκούνης, ωραία είναι η παλιά του για τον Τζιόλι. Το έκανε το σουτ χαμηλό, κόρνερ. Πέρασε και τον πρώτο και τον δεύτερο. Πήγε στην περιοχή από πλάγια. Όχι. Είχε το Σαλπικίδη. Λίξο! Λίξο! Μεγάλη νίκη, μεγάλη. Νικήσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας σε τελικά παγκοσμίου κυπέλου. Είναι ένα μεγάλο πανηγύρι που στείνεται εδώ στο Bloemfontein. Οι παίκτες της εθνικής ομάδας αγκαλιάζονται. Όλοι είναι άξιοι συγχαρητηρίων.